ελπίσουμε ότι θα βρεθούν ηγέτες, θα βρεθούν έτσι στελέχοι που θα πάρουν γενναίες αποφάσεις. Γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας. Δεν γίνεται ούτε να αναστηθεί ο Ντελόρ, ούτε να αναστηθεί ο Ντελόρ. Ντροπή, λέει ο Ζακ Ντελόρ. Καλά ότι δεν εκβίασε εκλογές, όπως έκαναν άλλοι. Αλλά καθαρές κουβέντες. Η μόνη λύση σήμερα είναι να εκφραστεί ο λαός μας. Η μόνη λύση σήμερα είναι να εκφραστεί ο λαός μας. Να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας από σήμερα στο Βερολίνο. Perfecto. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κυρία Στάι. Καλά είμαι, ευχαριστώ. Κύριε Μόσχελ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τι έχουμε να περιμένουμε αύριο. Είναι γνωστό ότι τα έχεις με κάποιον. Συγγνώμη έτσι που παρεμβαίνω στο θέμα. Δεν θέλω να σε προσωπικά λάβω καθόλου. Επειδή είπε. Να το πω, το μικρό. Μάνος. Μάνος, ο Μάνος. Να το. Σας έχω δει και μαζί. Έχουμε χαιρετηθεί. Σε θέατρα, σε εστιατόρια. Είναι καλά. Έχει φάει ο Μάνος φαγητό από σένα, δηλαδή. Αλήθεια. Είναι πιο κοντός. Δεν θέλω να σε προσωπικά λάβω καθόλου. Ο Μάνος είναι. Φτιάχνει κοσμήματα. Είναι κοσματόρα. Άρα έχουμε σίγουρα τα. Σχέση με το χώρο. Βραχιόλι τέτοιο όπως ήταν δαχτυλίδι, το έχουμε σίγουρο. Οι δουλειές πώς πάνε. Θα πω πότε για τα κοσμήματα πάνε καλά. Δαχτυλίδι έχουμε. Πότε παντρεύεσαι? Δώσ' μας μια ημερομηνία, έτσι. Δεν θέλω να σε προσωπικά λάβω καθόλου. Και ο Μάνος είναι σήμερα μαζί μας, λοιπόν. Φαντάζε. Όχι, να μην κάνω. Πολύ καλό. Διεκδικείται αυτό το υπέροχο iPad, τελευταία τεχνολογία. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την Παρασκευή το κληρώνουμε. Μα τώρα. Πού πονάς εγώ? Πέρασα χρόνια. Συγγνώμη. Το βάθημα της κρίσης κάνει σκόνη και θρύψαλα όλους τους χειρισμούς και τις σωτήριες λύσεις των κομμάτων του συστήματος και το προμονόδρομο. Κάποια στιγμή όμως, Γρηγόρη μου, θα είναι μονόδρομος, θα είναι μονόδρομος. Μουνιάστε. Αλλά κανείς δεν θα ακούσει την ελληνική φωνή, πρόταση, απέτηση ή ακόμα και διαμαρτυρία και κριτική απέναντί τους εάν δεν βλέπουν ότι αξιόπουστα. Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, η Ουρανία Παπανδρέου Παπαδάκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ήδη χθες τοποθετήθηκα. Την αλυσίδα που μας ευαρένε θανατερά. Θέλουμε λευτέρη εμείς πατρίδα και πανανθρωπίνη τη λευτεριά. Ελπίζω να μην θεωρείτε και αυτό περιστατικό χαμηλή εγκληματικότητα. Λύστευσαν και κλείδωσαν ντουαλέτα ιερέα και παπαριά. Thank you.
χθες. Εξελίσσεται σε ένα θρίλερ, υπόθεση Νάντιας Μπουλέκη. Το τηλεοπτικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε ένα θρίλερ. Για να μην εξελιχθεί σε θρίλερ. Ένα θρίλερ, λοιπόν. Το ζούμε πάρα πολύ έντονο αυτό το θρίλερ. Χαμός, γίνεται ένα θρίλερ. Μιλάει για ένα θρίλερ με τον Τζας The Two of Us. Η Λαβροχοπούλου συναντά τη Μαριέτα Χρουσαλά. Ποια από τις δύο έχει το πιο όμορφο αγόρι? Τι Μαριέτα μου, τι είπε νύσες, δεν θα κοιτάς τον Αντρούλη με τον Γλυκούλη, έτσι? Έχεις δει πιο ωραίο παλικάρι? Έχω δει. Δικός και ο δικός μου θα συγκρίνεται ημέρα και νύχτα. Μα δεν συγκρίνεται. Εσένα έχει μόνο λεφτά. Τον έχω δει. Δεν λέω όνομα, σαμπούλιζε. Είναι άντρας αυτός, σαν τσανικό, σαν το δικό μου. Μη συγκρίνουμε το χρήμα και το όνομα με ένα κούκλο αλβανό. Όχι με τον μπούλι τώρα που είναι. Αυτός ο κούκλος συγκρίνεται με το δικό σου. Το μπούλι. Ποιο μπούλι. Συγγνώμη. Ρούλα. Να το βγάλουμε φωτογραφία. Ρούλα. Εγώ τον έχω, σε έχεις το δικό σου. Κυνήγησα εγώ το δικό σου άντρα. Γιατί κυνήγησα εγώ το δικό σου? Ωραία, μην το κυνήγησα. Εγώ τον θέλω. Εγώ τον θέλω. 500 πλοία. Εσύ δεν τα χαλάς με τον μπούλι σου, θα τον έξω. Μην το λες καταρχήν μπούλι. Είναι. Να ο κούκλος μου. Αυτά να βλέπεις εσύ, κυρία Μαριέτα. Εγώ βλέπω άλλα και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αυτά ευτυχώς που δεν τα βλέπω. Πάρε να έχεις, τι να δεις. Έχω. Να θέλεις τέτοιο Θεό να έχεις. Όχι, γιατί έχω τον δικό μου. Ναι, τι να, ο δικός είναι ημίθιος. Εμένα ή ο Θεός. Όταν πετάς μαϊτό, πώς θα έχεις δίπλα την κότα? Εγώ έχω τον αϊτό και εσύ έχεις την κότα. Η Ευγενία Μανολίδου ξεστομίζει την περίφημη ατάκα που παραμένει σλόγγαν και στις μέρες μας. Καλή παιδιά ο άντρας. Α, το μωρό μου. Το ο μπουμπούκος μου. Το ο μπουμπούκος μου. Ο μπουμπούκος σου. Να ερχότανε, τι ωραία. Καλύτερα να ερχόταν να σου λέγε τις ευχές ο ίδιος. Δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι στη Βουλή, έχει μια επίκαιρη ερώτηση. Αλήθεια. Το μωρό μου. Ο μπουμπούκος μου.